που μιλάει αμαλάχη στο όνομα του Πρωθυπουργού της χώρας, τον εκλεκτό του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Είναι πάρα πολύ σκληρά αυτά που λέγονται, Άρη. Κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Κάθε χρόνο οι άνθρωποι εκφράζονται και λένε τη γνώμη τους. Μπορεί άλλα είναι παραταγμένα, άλλα είναι. Αλλά είναι η γνώμη των ανθρώπων. Στη γνώμη των ανθρώπων την αποδέχεσαι. Είναι μια άποψη. Δεν θέλω να πω ότι έχουμε όλοι δικαίωμα να πούμε τη γνώμη μας. Αλλά 40 χρόνια όμως δεν ξέρω αν αυτό το τελετουργικό που έχουμε, αν παράγει κάτι. Διότι βλέπω ότι ακόμη και αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας που εκφράζονται μέσα από την πορεία του Πολυτεχνείου είναι σε μια επανάληψη ενός, μιας κάποιας τελετής. Δηλαδή σήμερα το πρωί αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη, απαγόρευσαν στον, έσκησαν ή κομμάτιασαν το στεφάνι που έφερε ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μίτικας, διότι λέει συνδέει το πανεπιστήμιο με την αγορά. Αυτό είναι αδιέξοδο, σοβαρό αδιέξοδο, όσο βλέπουμε εδώ τώρα αυτά τα οποία... Μιχάλη Τεζάρη, με συγχωρείς Άρη για τη διακοπή. Μιχάλη Τεζάρη, δώσε μας... Πριν από λίγα δευτερόλεπτα σημειώθηκαν οι πρώτες εκρήξεις Κρότου, Λάμψης, λίγο μετά το ξενοδοχείο Χίλτον, εκεί όπου βρισκόταν, προπορεύονταν πίσω μάλλον στο μέσο της πορείας, ένα μπλοκ αντεξουσιαστών. Άγνωστο γιατί οι αστυνομικοί τους απόθυσαν, κάνοντας χρήση χημικών, χημικά τα οποία τώρα αρχίζουν να γεμίζουν τον ουρανό εδώ έξω από το Χίλτον και οι διαδηλωτές θα κατεβαίνουν ξανά προς το Σύνταγμα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε μεταξύ των αστυνομικών οι οποίοι είχαν αποκλείσει το σημείο και του μπλοκ των αντεξουσιαστών που πήγε να ανέβει προς την πρεσβεία. Ναι, έχει ξεκινήσει το κυνηγητό. Το βλέπουμε και από κάμερα. Μιχάλη Τεζάρη, βρίσκεσαι βεβαίως στο σημείο και μας δίνεις τα τεκτενόμενα πολύ πιο άμεσα. Εμείς έχουμε και την εικόνα. Ίσως η εικόνα που έχετε, Κωνσταντίνε, είναι γιατί εμείς είμαστε πριν το Χίλτον, δηλαδή την ώρα που η πορεία ανέβαινε για να φτάσει στην Αμερική. Εκεί έγινε η σύγκρουση που δεν είχαμε οπτική επαφή των ανδρών της αστυνομίας με τον μπλοκ των αντεξουσιαστών. Αυτοί δηλαδή που εμείς βλέπουμε να τρέχουν έρχονται προς τη δική σου πλευρά, Μιχάλη Τεζάρη, προς το Χίλτον. Ήταν στο μέσο μεταξύ του Χίλτον και της πρεσβείας. Έχει διαλυθεί τώρα, έχουν διαλυθεί τα μπλοκ και κατεβαίνουν προς την περιοχή του Συντάγματος, για να καταλάβετε. Περιορισμένης έκτασης βεβαίως τα επεισόδια, να το πούμε. Προς το παρόν. Κρότου Λάμψης χημικά. Ναι. Τα γνωστά. Ακούω βέβαια χρόνια, Άρη Πορτοσάλτε, για μια αστυνομία χωρίς χημικά. Ήμουν νιός και γέρασα. Βίκυ Παύλου στην τηλεφωνική γραμμή. Βίκυ. Γεια σας και από μένα. Βρισκόμαστε μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία. Εδώ είναι σε εξέλιξη η πορεία. Κατευθύνεται προς την Αλεξάνδρα, όπου εκεί από όσο γνωρίζω διαλύονται σιγά σιγά. Θα πρέπει να σας πω ότι όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ακούμε κάποιους θορύβους από χειροβομβίδες Κρότου Λάμψης. Νομίζω ότι μπορώ να το προσδιορίσω εκεί μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής. Μπροστά από το μετρό. Δεν έχω καθαρή εικόνα. Γνωρίζω ότι είναι εκεί ο Μιχάλης ο Τεζάρης. Πάντως προς το παρόν, στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, όλα κυλούν ομαλά. Περνούν από εδώ οι διαδηλωτές, φωνάζουν συνθήματα, αλλά χωρίς να γίνεται κάτι το οποίο να προκαλεί έτσι αίσθηση. Μάλιστα. Και ανησυχία βέβαια. Άρη, το πρωί ο Σταύρος Θεοδωράκης επανέλαβε ότι αν υπήρχαν πολιτικά κόμματα το 1973 δεν θα είχε γίνει το Πολυτεχνείο. Μα δεν μπορούσαν να υπάρχουν γιατί υπήρχε χούντα. Ναι, τώρα εγώ δεν θα θέλω να ερμηνεύσω τον κύριο Θεοδωράκη, αλλά καταλαβαίνω ότι κάτι ήθελε να πει περί καπηλείας. Και το είπε με έναν τρόπο που προκάλεσε ίσως παρεξήγηση, διότι βγήκαν εκπρόσωποι κομμάτων, ο κ. Καρύδης, αν δεν κάνω λάθος, από το Πασό και είπε είναι ντροπή, δεν μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα, δεν μπορεί να λέγονται αυτά, διότι. Εκείνη την εποχή, εκείνη τη στιγμή, την χρονική, είχαμε χούντα, άρα δεν λειτουργούσαν πολιτικά κόμματα. Αλλά νομίζω κάτι για την καπηλεία προσπάθησε να πει ο κύριος Θεοδωράκης, ότι στο Πολυτεχνείο το 1973 δεν υπήρχαν κόμματα, αλλά άνθρωποι Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίοι εξεγείρονται εναντίον της στερεοτικής δικτατορίας. Παρακολουθούμε μία εικόνα, η οποία έτσι όπως παρατάσσονται και βαδίζουν οι άνδρες των ΜΑΤ, θυμίζουν λίγο λεγιονάριους. Είναι εντυπωσιακό το πλάνο έτσι. Έχουμε 7.000 αστυνομικούς έξω και δυνάμεις των ΜΑΤ. Δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά βλέπεις 2-3.